Φορές. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από τη βροχερή Αθήνα, κύριε Αλμπέρτη. Πώς είστε, βροχερή Αθήνα. Ναι. Σε όλους τους πατριώτες μου. Εμείς εδώ έχουμε ακόμη καλοκαιράκι, πάντως να σας πω. Να βρέξει, γιατί χρειάζεται η βροχή. Σίγουρα. Το νερό είναι απαραίτητο, φάνηκε φέτος στην Άξο. Mm-hmm. Και δυστυχώς μαζί με το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται και ευαισθησία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μου απαντήσει στην κρίσιμη ερώτηση που έκανε για το φράγμα του Καλαριού. Ναι, για πέστε μας, τι γίνεται με αυτό το θέμα τελικά, διότι... Να ξεκινήσουμε με αυτό. Θέλω να θυμίσω, κύριε Αλμπέρτη, ότι ήταν μία από τις πρώτες προτεραιότητες που έθεσα ως νέος βουλευτής το 2007. Το γνωρίζετε, οι προσωπικές πρωτοβουλίες καμιά φορά είναι χρήσιμες, αλλά η συγκεκριμένη είχε πάρα πολύ μεγάλη κόπωση, με την έννοια ότι διανύσαμε πολλά χιλιόμετρα τότε για να διασμεύσουμε αυτά τα 40 εκατομμύρια σε ένα νησί της Νάξου, στον ομό Κυκλάδων, γιατί έχει την ιδιαιτερότητά του η Νάξος ως νησί, για την κτηνοτροφία, τον πρωτογενή τομέα, τον τριτογενή τομέα, που είναι απαραίτητα ο εφοδιασμός με νερό, και φυσικά όλα αυτά τα θέματα έκαναν για μένα πρώτη προτεραιότητα το φράγμα του Καλαριού. Τα λεφτά δεσμεύτηκαν, όλα είχαν τελειώσει, ήμασταν έτοιμοι με τον εργολάβο να ξεκινήσει η διαδικασία. Τώρα πάμε στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, οπότε η μετάβαση από το προηγούμενο στο καινούριο ΕΣΠΑ χρειάζεται έγκριση του Υπουργείου και είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Δεν γνωρίζω εάν έχει ενταχθεί το φράγμα του Καλαριού. Έχω καταθέσει ερώτηση. Πληροφορίες αμφιλεγόμενες λένε ότι ένθεν και ένθεν, δεν θέλω ούτε να κάνω κακές σκέψεις, αλλά η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί. Εάν δεν απαντηθεί, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Θα αναγκαστώ να καλέσω και τον Υπουργό στη Βουλή και αν ομιγέννητο, το απέφχομαι, όπως και όλοι Νάξος μαζί μου, έχει απενταχθεί το φράγμα του Καλαριού, καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια για το νησί, για τις επόμενες γενιές και για όλους μας. Ναι. Ο κύριος Κασίμης, που τον φιλοξένησα εδώ στην εκπομπή, μας είπε ότι υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου η υπουργική απόφαση και όχι ότι έχει ενταχθεί το φράγμα του Τσικαλαριού. Και μάλιστα 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για το 2016 για να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα. Δεν έχουμε μάθει για κάποιες εξελίξεις ότι υπάρχουν, ότι κάτι έχει ξεκινήσει τέλος πάντων. Χαίρομαι γι' αυτό. Θα είναι η φυσιολογική του εξέλιξη. Mm-hmm. Η κυβέρνηση δεν έχει να προσθέσει τίποτα παρά μόνο την υπογραφή για να συνεχιστεί το έργο. Ναι. Περιμένω την απάντηση από το Υπουργείο. Ας βάλουμε μία τελεία εδώ, ναι, καταγράφοντας την αγωνία μου. Ακριβώς. Όπως και όλων μαζί, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάτι για το έργο, όπως ξέρετε. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί ωραία, ακούσαμε τον κύριο Κασίμη να μας λέει αυτά, αλλά εμείς περιμένουμε να δούμε και έργα. Ακριβώς. Όχι μόνο λόγια, εντάξει, και την υπογραφή. Η ερώτηση που κατέθεσα περιμένει απάντηση και εδώ είμαστε, θα σας ενημερώσω αμέσως. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Βρούτση, θα ήθελα και το σχόλιο σας σχετικά με όλο αυτό το ντόρο που έχει ξεσπάσει και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει σχετικά με τις άδειες λειτουργίας, τις 4 άδειες που έδωσε η κυβέρνηση στα τηλεοπτικά κανάλια. Ναι, νομίζω ότι έχει αποτυπωθεί και στη συνείδηση του κόσμου, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, η θέση της, ότι πρόκειται για ένα σοου το οποίο δυστυχώς ήταν και κακοφτιαγμένο. Υπό την έννοια ότι έγινε ένας διαγωνισμός για 4 άδειες, τη στιγμή που το ψηφιακό σήμα μπορεί να εκδώσει πάρα πολλές άδειες. Δεύτερον, έγινε με ένα προειδοτικό διαγωνισμό αμφίβολων ποιοτικών χαρακτηριστικών. Τρίτον, σήμερα γνωρίζουμε ότι ένας από αυτούς που παίρνει την άδεια, για τον οποίο καταθέσαμε και 55 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ερώτηση προχθές, πρέπει να απαντηθεί εκ μέρους κυβέρνησης στα ζητήματα που αφορούν το μαύρο χρήμα, αν διαχειρίζεται μαύρο χρήμα, γιατί αυτά είναι καταγγελίες που έχει κάνει ο ίδιος ο συνέτερος της κυβέρνησης, ο κύριος Καμένος, ναι, ο οποίος είναι γνωστό ότι έδωσε τη δημοσιότητα διαμέσου Twitter μία καταγγελία κατονομάζοντας τον κύριο Καλογρίτσα ως άνθρωπο της διαπλοκής και ως άνθρωπο που διακινεί μαύρο χρήμα προκαλώντας και εκβιασμούς πολιτικούς. Αυτό δεν πρέπει να απαντηθεί από την mm-hmm. κυβέρνηση. Αυτό έχουμε καταθέσει ερώτηση. Έχει πάρει ο κύριος Καλογρίτσας αυτή τη στιγμή στη διαδικασία τη συγκεκριμένη άδεια. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη, αδιαφανή διαδικασία, η οποία είναι κατά παράβαση του συντάγματος. Έπρεπε να δοθούν οι άδειες σε όσα κανάλια μπορούν να αντέξουν τη συγκεκριμένη διαδικασία διαμέσου του ΕΣΟΡΟΥ, που είναι το ανεξάρτητο όργανο που απορρέει από το ίδιο το Σύνταγμα, η ανεξάρτητη αρχή. Και εμείς φυσικά θα σεβαστούμε τη συνταγματική τάξη στην πρώτη δυνατότητα που θα έχουμε πολιτικά να το εφαρμόσουμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Νέα οριζόντια μείωση 6% σε 265 περίπου συνταξιούχους. 65.000. Ναι, 265.000 περίπου συνταξιούχους που λαμβάνουν επιπλέον σύνταξη χειρίας. Είναι ένα δελτίο τύπου το οποίο και εσείς αποστείλατε, ένα σχόλιο δικό σας. Ναι, θα θέλαμε να είναι μας ένα ζήτημα το οποίο ανέδειξα την Κυριακή σε τηλεοπτικό κανάλι.
Πανελλήνιας Εμβέλειας, το οποίο προκάλεσε και θόρυβο, διότι αυτό πήγε να περάσει στα ψηλά παραμονή 15 Αυγούστου με μια εγκύκλιο του κυρίου Πετρόπουλου, του αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκπομπή είχε μια θορυβώδη εξέλιξη, υπό την έννοια πήγε να βγει ο κύριος Πετρόπουλος, μετά δεν βγήκε. Ναι. Βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος διαμέσου δημοσιογράφου και αφού με καθύβρισε και με δελτία τύπου, ναι, ναι, τέλος πάντων, mm-hmm, παραδέχτηκε ότι θα κοπούν 6% οι διπλές κύριες που στη συντριπτική πλειοψηφία αφορούν στη τάξη χειρίας. Αυτό ας το γνωρίζουν και οι συμπατριώτες μας που μας ακούν. Μια άδικη μείωση η οποία θα λάβει χώρα αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Την κρατήσαν αυτή τη μείωση κρυφή, προσπάθησαν να την περάσουν στα ψηλά για να εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας πρώτα στη Θεσσαλονίκη με λιγότερη δυνατή κατακραυγή. Η επόμενη καταβολή των συντάξεων θα έχει αυτή τη μείωση 6% σε κύριες συντάξεις και σε αριθμό 265.000. Μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικό και αυτό. Και να δούμε τι άλλο θα προκύψει αυτό, τώρα. Αυτό, κυρία Λιμπέρτη, επειδή ξέρετε, μιλάτε με έναν άνθρωπο που διαχειρίστηκε το Υπουργείο Εργασίας και πολλές φορές δημιουργείται το εύλογο το ερώτημα. Αν ήσασταν εσείς, δεν θα το κάνατε? Η απάντηση είναι βεβαίως και όχι. Mm-hmm. Όλες αυτές οι μειώσεις που σήμερα βιώνει ο συνταξιούχος, η φορολογία που δέχεται, ο χαμηλόμισθος, ο εργαζόμενος, το ΦΠΑ των Κυκλάδων που πήγε στο 24% και όλων των νησιών και μέχρι τέλος του χρόνου θα πάει σε σχοινούσα, δονούσα, κουφονήσι, αμοργό. Όλα αυτά δεν χρειαζόντουσαν. Δημοσιονομικά είχαμε ισορροπήσει και είχαμε φτάσει στο σημείο να αντιστρέψουμε τη λογική των φόρων και να τους μειώνουμε. Και όπως δεσμευόμουν και δημόσια και στην Άξο και στις Κυκλάδες και παντού, έλεγα ότι καμία σύνταξη δεν θα μειωθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά δεν μπορώ να εγγυηθώ και καμία αύξηση. Ναι. Στον αντίποδα, η λογική των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, των Κυκλάδων, των στελεχών και όλων των ηγεμόνων της πλατείας Συντάγματος ήταν ότι εμείς θα επαναφέρουμε τις συντάξεις, θα ξαναδώσουμε, μια σειρά από ψέματα και μια τεράστια πολιτική εξαπάτηση που βλέπετε τον αντίκτυπό της σήμερα. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι μειώσεις στα ερωτήματα που τίθεται από τους συνταξιούχους συμπατριώτες μου, η απάντηση είναι ότι δεν θα είχαν γίνει, δεν χρειαζόντουσαν. Απλά έπεσε η οικονομία έξω, ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός της διαπραγμάτευσης Τσίπρα Καμένου οδήγησε σε 21 δισεκατομμύρια απώλεια στο ΑΕΠ και αυτό έχει τις επιπτώσεις σε μέτρα 12 δις. Αυτή είναι η εξήγηση. Ναι, μα αυτό είναι η εξήγηση και ωστόσο... Και νομίζω το έχουν καταλάβει όλοι και αποτυπώνουν και στις δημοσκοπήσεις. Από ότι, ναι, θα πάμε και στη δημοσκόπηση την τελευταία που είδε το φως δημοσιότητας προχθές και δίνει και 10 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αν θέλετε το σχολείο μου σε αυτό, ναι, νομίζω, ναι, ότι η δημοσκόπηση αποτυπώνει την πολιτική και ιδεολογική χρεοκοπία του ΣΥΡΙΖΑ και είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα το οποίο έχει μια πρόσφατη εντολή από το Σεπτέμβριο μήνα έχει τέτοια κατάρρευση στη συνείδηση του κόσμου δημοσκοπική. Να είναι 10 μονάδες πίσω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο πρωθυπουργός, ο ενεργεία πρωθυπουργός, να βρίσκεται σε δημοτικότητα πίσω από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εάν ανατρέξετε στις δημοσκοπικές αναζητήσεις και ευρήματα, δεν έχει προηγούμενο. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, που ως κόμμα και στην κυβέρνηση μαζί με τον κύριο Καμένο έχουν αυτό το αποτύπωμα της κοινωνικής κατακραυγής που βγαίνει στην επιλογή του κόσμου, υπάρχει και το γκρέμισμα της εικόνας του κύριου Τσίπρα, mm-hmm, που πλέον είναι πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σιγά σιγά το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ο κύριος Τσίπρας. Διότι σε όλες τις μετρήσεις φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι ο κύριος Τσίπρας, διότι είναι αποτυπωμένα όλα αυτά τα ψέματα σε βίντεο, σε εικόνες, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που τώρα θα επιστρέψει, τα οποία ξέρετε κυκλοφορούν καθημερινά και έχουν μετατραπεί σε ανέκδοτο. Ναι, δεν ναι, υπάρχει ναι, σήμερα νέο παιδί, δεν υπάρχει δημοσιογράφος που να μην βλέπει καθημερινά αυτά τα βίντεο τα οποία έχουν γίνει και γελιογραφίες. Δηλαδή, ξέρετε, ο λαϊκισμός και η δημαγωγία σε πρώτη φάση είναι ευχάριστα, σε δεύτερη φάση γίνονται καταστροφικά για όποιον το παράγει και μετά γίνονται και ανέκδοτο. Πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι θα πάμε σε εκλογές πιο σύντομα από την προκαθορισμένη ημερομηνία? Είναι θέμα της οικονομίας, καθαρά και μόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζεται. Η κοινωνική κατακραυγή και η ένταση που θα προκληθεί το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, υπό την έννοια ότι ο κόσμος θα βρεθεί σε πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη θέση. Έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα του κόσμου, αυτό το ξέρουν όλοι. Είναι μια εικόνα τραγική μέσα στη Βουλή. 153 βουλευτές γνωρίζουν ότι αν πάμε σε εκλογές δεν θα εκλεγούν ούτε οι μισοί. Αυτό διαμορφώνει ένα πλαίσιο σύσφιξης και παραμονή στην κυβέρνηση και στήριξη στην κυβέρνηση.
Απ' την άλλη, ένα πλεονέκτημα για το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση είναι ότι στον αντίποδά του, ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν έχει ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα κόμμα με αστικό πολιτισμό και αστική συμπεριφορά που δεν προπυλακίζει, δεν βάζει ανθρώπους να κυνηγάνε τους βουλευτές του, δεν κάνει συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και να λένε τα συνθήματα τα συγκεκριμένα, δεν εκφράζεται άσχημα, δεν υβρίζει. Και όλο αυτό είναι το μόνο που μπορεί να πει κάποιος ότι έχει στα θετικά του ο ΣΥΡΙΖΑ ως εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, ξέρετε, ο κόσμος όμως από την άλλη πλευρά είναι και απογοητευμένος, κύριε Βρούτση, και με τους πολιτικούς γενικότερα και απελπισμένος σε ό,τι αφορά το μέλλον αυτής της χώρας. Και δεν ξέρω κατά πόσο έτσι μπορούν να εμπιστευθούν οποιοδήποτε κόμμα σήμερα οι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτό που ακούς παντού είναι όλοι τα ίδια είναι. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει μέλλον. Ναι, ο κόσμος είναι απόλυτα δικαιολογημένος στις δυσκολίες που περνάει. Στις δύσκολες στιγμές που βιώνει κάθε οικογένεια, με την ανεργία, με τα προβλήματα τα οικονομικά, με τη μείωση της σύνταξης του μισθού και τη μείωση και την αύξηση φορολογίας όπως έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα, όμως έχουμε αποφασίσει στη χώρα μας να έχουμε δημοκρατία. Στις δημοκρατίες έχουμε εκλογές, εκλέγονται τα πρόσωπα, κανείς δεν διορίζεται. Mm-hmm. Οι κυβερνήσεις είναι επιλογή του κόσμου και στη βάση αυτή πρέπει να υπάρχουν κυβερνήσεις που στα δύσκολα θα ανεβαίνουν στη γέφυρα του πλοίου και κρατάνε το τιμόνι. Από τη στιγμή που θα συμφωνήσουμε σε αυτό, που νομίζω ότι η συντηρητική πλειοψηφία συμφωνεί, το δεύτερο είναι να δούμε συγκριτικά ποιος είναι καλύτερος. Είχαμε λοιπόν μέσα στο δημοσιονομικό τυφώνα μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαμαρά, η οποία τα κατάφερε. Γύρισε την οικονομία από το μείον 6% ύφεση σε συν 0,7-0,8 ανάπτυξη. Ναι. Οι φόροι μειώθηκαν, το ΦΠΑ των νησιών δεν θα πειραζόταν, οι συντάξεις δεν θα μειώνονταν, αλλά στα 2,5 χρόνια διεκόπη βία ο κυβερνητικός βίος κυβέρνησης και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα ζούμε αυτό που ζούμε και θα το εισπράξουμε και το εισπράττουμε όλοι. Άρα ο κάθε πολίτης κάθε φορά που πηγαίνει στην κάλπη είναι υπεύθυνος και για τα πρόσωπα που ψηφίζει σε προσωπικό επίπεδο διαμέσου του Σταυρού, αλλά και για το κόμμα που ψηφίζει. Διότι μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ούτε λάθος αναγνωρίζεται. Mm-hmm. Ο κόσμος επέλεξε ΣΥΡΙΖΑ και στην Άξο. Ο κόσμος επέλεξε ΣΥΡΙΖΑ και στις Κυκλάδες και έχει χάσει ήδη και το ΦΠΑ και στην Άξο βλέπετε χάθηκε και η Σμύριδα και μία σειρά από άλλα πολύ σοβαρά θέματα οικονομικά έχουν έρθει για όλους οριζόντια. Πιστεύετε ότι μπορούν να ανατραπούν κάποια πράγματα όπως για παράδειγμα να επανέλθουν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά? Το θεωρώ πλέον πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο για να γυρίσει θέλει και νομικές διαδικασίες, διότι το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου ήταν κάτι το οποίο ήρθε μαζί με τη συνθήκη που έφερε ο Καραμαλής, ναι, της ένταξης της χώρας μας στην τότε ΕΟΚ. Mm-hmm. Ήταν μια παροχή αντιστάθμισης μας στους νησιώτες του Αιγαίου, όχι για, για την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού το 1980, ήταν περισσότερο για την ισονομία μεταξύ κατοίκων της Πειρωτικής Ελλάδος και των κατοίκων των νησιών, που δεν απολαμβάνουν ισότιμα και δίκαια τα δημόσια αγαθά. Στη βάση αυτής της ανισότητας, ο Καραμαλής διέβλεψε και ζήτησε τότε από τα μέλη της ΕΟΚ, από τα υπόλοιπα 9, να πάρουμε αυτό το πλεονέκτημα. Και πράγματι, παίρνοντας αυτό το πλεονέκτημα, για πολλά χρόνια οι Κυκλάδες, μέσα στις δυσκολίες τους, τα νησιά του Αιγαίου, είχαν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα του μειωμένου ΦΠΑ που αποτυπωνόταν στο βιωτικό επίπεδο του κάθε νησιώτη. Mm. Αυτό χάθηκε. Χάθηκε άδικα, θέλω να υπενθυμίσω, δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί το μειωμένο ΦΠΑ και το μειωμένο ΦΠΑ το οποίο χάθηκε δηλητηριάζει σαν τη ραδινέργεια καθημερινά την τσέπη του κάθε νοικοκυριού, του κάθε νησιώτη. Καλά, γιατί σίγουρα το βλέπει στις αγορές του, το ζήσαμε, στο ΦΠΑ που πάει και αγοράζει από το σούπερ μάρκετ μέχρι οποιοδήποτε αγαθό υπηρεσία. Mm-hmm. Το ζήσαμε σε όλο το μεγαλείο και αυτό το καλοκαίρι. Πολλά νησιά τα καινούρια που μπήκαν μέσα σε αυτό που καταργήθηκαν, δηλαδή μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Και στον τουρισμό βέβαια και στις τιμές οι οποίες αυξήθηκαν γενικότερα και για τον τουρισμό. Κύριε Βρούτση, το τελευταίο διάστημα δεχτήκατε και εσείς κριτική σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση για το νοσοκομείο της Νάξου και τη συνένωσή του με το νοσοκομείο της Σύρου. Κάτι που από ό,τι λένε, είπε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ σε εμάς, δεν επέφερε κανένα κέρδος, αντιθέτως υποβάθμισε πάρα πολύ το νοσοκομείο της Νάξου. Καλά, αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, κυρία Λιμπέρτη. Αυτά είναι αστεία και ανέκδοτα. Προσπαθεί να διλύσει
να κάνει την τρίχα τριχιά για να βρει κάτι να πει κάποιος σε επίπεδο κριτικής. Εγώ θυμάμαι, και οι δηλώσεις είναι καταγεγραμμένες του καθενός, ότι πράγματι αναγνωρίζω ότι πάντα υπήρχαν προβλήματα και θα υπάρχουν προβλήματα. Τα νησιά έχουν πάντα την αδυναμία του να έχουν μια ισχυρή μονάδα υγείας. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει. Παρ' όλα αυτά όμως, προεκλογικά, οι φωνές οι οποίες ακούγονταν εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί πρέπει να ασκηθεί η κριτική, ήταν ότι θα κατεβαίνει ο καταπέλτης του πλοίου και θα κατεβαίνουν και δεκάδες γιατροί και θα στηθούν νοσοκομιακές ισχυρές μονάδες σε όλα τα νησιά. Αντί αυτού, είδαμε σήμερα να προσπαθεί να διατηρήσει τις υφιστάμενες μονάδες υγείας, οι οποίες έχουν πάει όλες προς τα πίσω. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή είναι δυστυχώς η εικόνα για την Νάξο, για το νοσοκομείο της Νάξου και για όλες τις δομές υγείας στα νησιά των Κυκλάδων, τα οποία παρακολουθώ. Δεν έχει μπει ούτε ένα λιθαράκι παραπάνω. Τώρα, εάν η κριτική ασκείται στο ότι μπήκε διοικητικό συμβούλιο διαμέσου ΣΥΡΟΥ και διαμέσου Νάξου, το θεωρώ ίσονο κατηγορία ζήτημα. Εδώ είναι η κυβέρνηση, είναι, ας κάνουν αυτό που νομίζουν, αλλά τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει το διοικητικό κομμάτι, τον ενδιαφέρει η ουσία, οι υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, τα ψέματα που υπόθηκαν και ο εμπεγμός στο πρόσωπο του κάθε νησιώτη και αξιώτη συμπατριώτη μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας. Κύριε Αλμπέρτη, σας ευχαριστώ και εγώ. Απλά θα να κλείσω επαναλαμβάνοντας κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την Νάξου. Ναι, βέβαια. Κυρίως για την ορεινή Νάξου. Είχα την ευκαιρία στο καλοκαίρι να επισκεφτώ ορεινά χωριά της Νάξου, να συνομιλήσω με κατοίκους. Με λύπη μου διαπίστωσα ότι ο Υπουργός είχε επισκεφθεί... Α, για τον κύριο Σκουρλέτη λέτε και για την πρόταση που έκανε. Είχε επισκεφθεί πρόσφατα... Ποια είναι η άποψή σας για αυτή την πρόταση? Είναι μια κοροϊδία. Όχι μόνο η πρόταση από μόνη της, η οποία είναι μη βιώσιμη και είναι κοροϊδία στα μάτια του όποιου την ακούει και τη βάλει κάτω να την αναλύσει. Το κυριότερο είναι όμως ότι τους είπε ψέματα ότι δεν έχει καταργηθεί το ειδικό καθεστώς της Σμύρνας, το οποίο προσωπικά υπέγραψα μπροστά στον πρόεδρο και στο διοικητικό συμβούλιο των Σμυρδιωτών Νάξου, όταν ήμουν υπουργός, το οποίο δεν είχε κανένα πρόβλημα η διατήρησή του, το καταργήσανε με νόμο και ο κύριος Κουλέτης, καθώς ήρθε στην Νάξο, έλεγε ότι δεν έχει καταργηθεί. Δηλαδή κοροϊδεύε τους αναξώτες κατάμουτρα. Αναγκάστηκα να κάνω ερώτηση, μέσα από την οποία φαίνεται, την οποία έχετε στα χέρια ναι, σας, βεβαίως, η κατάργηση των άρθρων και ότι για να επανέλθει το ειδικό καθεστώς της Σμύρδας πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν έχει έρθει. Δεν ισχύει πλέον το ειδικό καθεστώς από 1η-1η του 2017 και αναρωτιέμαι γιατί τόσα ψέματα. Και πώς θα ανέχονται οι συμπατριώτες μου αξιώτες να δέχονται τέτοια κοροϊδία, κατάμουτρα, από τον Υπουργό, ο οποίος ήρθε και τους είπε για κάτι ότι ισχύει, ενώ ξέρουν όλοι ότι έχει καταργηθεί με δικό του νόμο και δική του ψήφο. Ναι, τι σημαίνει ότι έχει καταργηθεί το ειδικό καθεστώς Σμύρδας, κύριε Βρούτση? Σημαίνει ότι το πλεονέκτημα που είχαν όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Σμύρδας να έχουν ένα ειδικό πλεονέκτημα στις ασφαλιστικές φορές, απόλυτα δικαιολογημένο, ναι, ως ειδική κατηγορία ανθρώπων τα οποία βρίσκονται στην ορεινή Νάξου, σε μια μειονεκτική περιοχή και το οποίο έπρεπε να το κρατήσουμε για το νησί μας αυτό, ειδικά για τα ορεινά χωριά της Νάξου, που ήταν ένα κίνητρο για να παραμείνει κάποιος στα ορεινά χωριά, ναι, χάθηκε. Α. Που σημαίνει ότι θα πάνε όλοι στον ΟΑΕΔ. Όπως θα πάνε στον ΟΑΕΔ και τα μικρά καφενεία και οι μικρές επιχειρήσεις κάτω από 2.000 κατοίκους. Δηλαδή κόρο, νοσοκομιακή, μέση. Καλά, αυτό είναι τραγικό πραγματικά. Θα δεν το συζητάμε. Από 1η-1η του 2017. Τα μικρά καφενεδάκια, ας πούμε, του χωριού θα έχουν βεβαίως την ίδια ασφάλιση με το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Ναι. Και παρόλα αυτά, παρότι καταργήθηκε, ήρθαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ κάτω και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και είπαν ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, φανταστείτε να έχει ψηφιστεί νόμος, να έχει καταργηθεί από 1η-1η του 2017, να γίνεται να μπαίνει ένα νέο καθεστώς, να μπαίνουν στον ΑΕ κανονικά, στον ΑΕΔ κανονικά τα μικρά μαγαζάκια της ορεινής της κεντρικής Νάξου και όλων των Κυκλάδων. Αν είναι δυνατόν, και να σου λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί που επισκέπτονται την Νάξο για να κάνουν τις διακοπές τους, όχι, δεν ισχύει. Δηλαδή αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση πολλές φορές και ανατριχιάζεται από τα ψέματα των βουλευτών ή των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για τα ψέματα που λένε έξω είναι μέρα και είναι νύχτα, αυτό είναι, το βιώνει και η Νάξος με τα ψέματα και αυτά που λένε συνεχώς. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρούτση, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.